η αντίστροφη μέτρηση για τη σταδιακή επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα έχει αρχίσει, ενώ βρισκόμαστε μια ανάσα πριν το καλοκαίρι. Και όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, το βλέμμα όλων στρέφεται στις παραλίες. Ωστόσο, το μπάνιο στη θάλασσα φέτος θα είναι διαφορετικό, τουλάχιστον όσον αφορά στις πολυσύχναστες και οργανωμένες πλάζ, όπου οι ομπρέλες θα βρίσκονται σε απόσταση 4 μέτρων μεταξύ τους. Θα υπάρχει μια απόσταση τουλάχιστον 4 μέτρων μία ομπρέλα από την άλλη. Δεν θα είναι όπως πέρυσι. Θα υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας. Κάτι επίσημο περιμένουμε από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Μόλις βγει θα το εφαρμόσουμε κατά γράμμα. Στην Ιταλία θα εφαρμοστεί ένα μοντέλο με plexiglass να διαχωρίζει τη μία ομπρέλα από την άλλη. Για την Ιταλία ίσως λειτουργήσει με το ιστορικό που έχει. Για την Ελλάδα δεν νομίζω ότι ο Έλληνας μπορεί να το κλείσει σε plexiglass. Είναι πάρα πολύ απίθανο και δύσκολο. Με την εμπειρία που έχω, νομίζω ότι δεν θα λειτουργήσει. Όπως όλα δείχνουν, η καυτή άμμο, το θαλασσινό νερό ή το χλωριωμένο της πισίνας δεν θεωρούνται μέσα μετάδοσης του κορονοϊού. Ο συγχρωτισμός όμως εξακολουθεί να είναι επικίνδυνος. Έτσι, οι παρέες των λουόμενων θα είναι περιορισμένες, ενώ αποστάσεις ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται ακόμα και μέσα στο νερό. Εννοείται, απαγορεύονται οι αγκαλιές, απαγορεύονται τα παιχνίδια, απαγορεύονται τα φιλιά. Θα κρατάμε μια απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρα. Έτσι ώστε να δείξουμε υπεύθυνη στάση όλοι μας. Κάτω από τον ομπρέλα συνήθως θα μπαίνουν ζευγάρια, οικογένειες. Οι μοναδικοί τύποι ή οι τύποι που δεν γνωρίζονται σίγουρα θα είναι μόνοι τους σε μια απόσταση 4 μέτρα. Έτσι ώστε να τηρούν την απόσταση ασφαλείας για να είναι ασφαλείς όλοι μας. Φέτος οι ναυαγοσώστες αναλαμβάνουν διπλό ρόλο στις παραλίες, αφού θα είναι υπεύθυνοι για την ασφάλειά μας μέσα αλλά και έξω από το νερό. Πέρα από το νερό, την ασφάλεια που θα προσφέρουμε στους λουόμενους, θα προσφέρουμε και στην ακτή, δηλαδή θα τους κάνουμε συστάσεις, έτσι ώστε να μην υπάρχουν συναθρήσεις. Ο καθένας θα πρέπει να σέβεται τον εαυτό του καταρχήν και μετά τον απέναντί του. Και θα μοιράζουμε και αντισηπτικά, σε συνεργασία με λιμενική και δημοτική αρχή, και φυλάδια επίσης, τα οποία ο κόσμος, και ο ντόπιος και ο εισερχόμενος ο τουρίστας θα ενημερώνεται, έτσι ώστε να έχουμε ένα ασφαλή και ωραίο καλοκαίρι.